Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέντε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα για την περιοχή της Βόλβης που τον περασμένο Σεπτέμβριο επλήγη από πλημμύρες εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επόμενη χρονιά. Πρόκειται για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ρεμάτων της Μικρής Βόλβης, του Μωδίου, της Βαμβακιάς, του Ρίχιου Ποταμού, στο Σταυρό και των Χυμάρων της Λευκούδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των πέντε έργων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Απόστολος Δυδικώστας κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας για την προετοιμασία αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων από πλημμύρες και χιονοπτώσεις της χειμερινής περίοδου 2011-2012. Χωρίς παρατράγουδα και χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, ολοκληρώθηκαν οι πορείες που πραγματοποίησαν χθες χιλιάδες διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που είχαν κηρύξει η ΓΕΣΕΗ και η ΕΔΔΗ. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς μπροστά στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης για να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα σκληρά μέτρα λιτότητας. Θα πάμε τώρα στην επαρχία Λαγκαδά. Θα πάμε να ακούσουμε τον επικεφαλής παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά, τον κύριο Σταύρο Καμαρούδη. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Καμαρούδης. Κύριε Καμαρούδη, μας ακούτε? Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι στο Λαγκαδά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Και να ευχηθώ και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε επίσης. Να ρωτήσω εγώ πρώτος τι νέα έχουμε από το Λαγκαδά. Ξέρω ότι έχετε αρκετά να πείτε σήμερα, ορίστε. Τι είπατε? Να ρωτήσω, λέω, τι νέα μας έχετε από το Λαγκαδά. Ξέρω ότι σήμερα έχετε να μας πείτε πολλά, ορίστε. Εγώ εδώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ζαγκλιβέρι. Έχουμε εξελίξεις εδώ πέρα. Δυστυχώς οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλλεται η πολιτική ηγεσία του κράτους μας, όχι μόνο μεταρρυθμίσεις δεν είναι, αλλά είναι απορρυθμίσεις όπως τις λέω εγώ, και όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα. Και αυτά που βλέπει ο κοινός πολίτης, ο απλός, όπως λένε αυτοί οι πολίτες, απλός πολίτης για μένα δεν είναι κανείς τώρα, όλοι είμαστε πληροφορημένοι και ενημερωμένοι στα πάντα, δεν τα βλέπουν αυτοί οι ηθήνοντες. Θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις για το ιδέμε, για υποκριτικά, πλασματικά. Με το να καταργήσει την εφορία Ζαγκλιβερίου και Σοχού επάνω, ποια θα είναι η ωφέλεια της κοινωνίας? Μηδενική. Απεναντίας θα έχουμε παθητικό. Διότι κρυζώνεται ο κόσμος από τις πατρογονικές του εστίες. Δεν υπάρχουν κίνητρα να μείνει πια ο νέος άνθρωπος στην επαρχία και παίρνει τα μάτια του και φεύγει και ψάχνει για να βρει μια δουλειά στον ήλιο μοίρα κάτω στην πόλη. Και η παραγωγικότητα πότε θα λάβει χώρα σε αυτή τη χώρα? Και ωραία πότε... αποκέντρωση. Ναι, φωνάζει ο κόσμος γιατί είμαστε μαζεμένοι καμιά 200 άτομα εδώ πέρα έξω από την εφορία και κάνουμε κατάληψη. Τι μας αναγκάζεται να γίνουμε παράνομοι και παράτυποι, γιατί πλέον έχουμε βγει έξω από τα ρούχα μας. Και εμείς οι υπαρχιώτες που είμαστε φιλήσικοι άνθρωποι και κοιτάμε να βγάλουμε το ψωμάκι μας, να θρέψουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τον εαυτό μας, και μας ανάγκασαν να γίνουμε εντός εισαγωγικών αντάρτες. Και εμείς. Σας ακούω αγανακτισμένο, κύριε Καμαρούδη. Η εφορία Ζαγκλιβερίου πρέπει να παραμείνει στον τόπο που είναι, διότι ουδεμία ωφέλεια θα προκύψει από την κατάργησή της οικονομική για την ελληνική επικράτεια. Απέναντίας θα δημιουργηθούν πρόσθετα έξοδα, δυσαρέσκεια των κατοίκων και έλλειψη ωφέλειας για όλο το κοινωνικό σύνολο. Κύριε Καμαρούδη, να πηγαίνει κανείς στην εφορία τώρα από κύριε Καμαρούδη, βάλτε μια τελεία για να σας ρωτήσω τι συμβαίνει για να καταλάβει και ο κόσμος. Μ' ακούτε? Μπορείτε. Λέω, βάλτε μια τελεία να σας ρωτήσω τι συμβαίνει ακριβώς στο Ζαγκλιβέρι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφέρεστε. Μ' ακούτε? Δεν σε ακούω καλά, να καταβίνω ο κόσμος και σου πάτε, ρε παιδιά. Λέω, πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει, πότε κλείνει η εφορία? Ήδη έχει κλείσει και τα μαζεύουν και φεύγουν. Ήδη έχει κλείσει. Και ξέρετε με ποιο τώρα αιτιολογικό θα συστεγαστούμε, λέει, στο Λαγκαδά. Μα εδώ υπάρχει ένα κτίριο δημόσιο, περικαλέστατο και άνετο, το οποίο φιλοξενεί άνετα την υπηρεσία αυτή επί χρόνια. Και δεν πληρώνει ενίκεια αυτή η εφορία Ζαγκλιβερίου, δεν έχει μηδέν έξοδα. Τα δε έσοδά της είναι 9.200.000 ευρώ ετησίως, μια εφοριούλα κτλ. Και εξυπηρετεί 6,5 περίπου χιλιάδες φορολογούμενους, 30 περίπου χωριά της ευρύτερης περιοχής. Και είναι ενδοχώρα η οποία, επαναλαμβάνω, πρέπει να παραμείνει ζωντανή για να υπάρχει παραγωγικότητα στην ελληνική επικράτεια. Που δεν παράγει κανείς σήμερα στην Ελλάδα. Ποιος θα παράγει? Γιατί τα παιδιά τα δικά μας θα παραμένουν εδώ?
Εάν δεν θα έχει σχολεία μεθαύρο, δεν θα έχει το κέντρο, τώρα λέει, θα κρίσουν και το κέντρο υγείας, δεν έχει φορείες, δεν έχει αστυνομίες, θα κάνει τι. Θα πάρει τα μάτια του και θα πάει προς τα κάτω και θα επαιτεί μια δουλίσσα για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Και η ύπαιδος ερημώνεται και θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και αν δεν έχει δουλειά, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, και αν δεν δουλειά θα κλέψει ή θα σκοτώσει ή δεν ξέρω τι, ή θα φοροδιαφύγει ή δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Είναι λάθος λοιπόν της κεντρικής διοίκησης που νομίζει ότι μεταρρύθμιση θα πει κατάργηση υπηρεσιών και συρρήκνωση της επαρχίας. Αλίμονο, εάν δεν υπάρχει επαρχία. Και ήδη πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Εξαγγελόμεθα αποκέντρωση και κάνουμε συγκέντρωση. Αυτό είναι δούλεμα, είναι κορόιδημα της κοινής γνώμης. Και ποιον κοροϊδεύουμε, τον εαυτό μας? Πονάμε εμείς οι μεγαλύτεροι για αυτόν τον τόπο, γιατί τον αγαπάμε από πατριωτικούς καθαρά λόγους, και δεν μιλάω από στενό τοπικιστικό πνεύμα, αλλά με πνεύμα ευρύτητος και πνεύμα συμφέροντος της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής επικράτειας. Πείτε μας τι άλλο να πω. Είμαστε αγανακτισμένοι, δηλαδή έχουμε βγει όπως λέμε από τα ρούχα μας, όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα. Άλλοι σκύβουν το κεφάλι και το παθείς σαν να είναι σκλάβοι των Τούρκων, όπως ήμασταν ένα καιρό, και άλλοι πιο ζωηροί φωνάζουν που έφαγαν το μεσημέρι, γιατί πολλοί δεν τρώνε τώρα το μεσημέρι λόγω οικονομίας και είναι νηστικοί, σκύβουν το κεφάλι. Άμα φάει κανένας το μεσημέρι, έχει λίγο φωνή και φωνάζει. Πού μας καταντούν αυτοί οι άνθρωποι? Ποιον δουλεύουν, ποιον κοροϊδεύουν? Μας πάει στην καταστροφή. Συνεπώς κάνετε κατάληψη στην εφορία του Ζαγκλιβερίου για να παρεμποδίσετε το κλείσιμο. Έτσι. Για να φουχθεί το κλείσιμο. Να πάρουν χαμπάρα από κάτω οι θύνοντες και να πούνε στάσορε. Γιατί. Μα δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχει κανένα συμφέρον. Διότι οι πέντε υπάλληλοι που υπηρετούν εδώ πέρα, εάν πας στην εποχή Λαγκαδά, θα κάνουν τη δουλειά, τη μισή δουλειά. Αυτή η δουλειά των 6.500 δηλώσεων βγαίνει με πέντε υπαλλήλους τώρα και εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Και προσφέρει, επαναλαμβάνουμε, στην κοινωνική ζωή του τόπου, διότι δημιουργεί μια εντύπωση στο άνθρωπο το νέο, ότι εκεί η επαρχία είναι μια οργανωμένη περιφέρεια και θα μπορεί κανείς να ζήσει και να επενδύσει. Εάν όμως απογυμνωθεί εντελώς, γιατί να έρθει να επενδύσει εδώ ο νέος? Θα πάει να γίνει παλιλάκος των 700 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αν μπορέσει να γίνει και εκεί. Και όπως είπε ο φίλος μου από εδώ πέρα δίπλα και τα λοιπά, θα πάει να κλέψει ή θα πάει να σκοτώσει για να επιβιώσει. Εκεί θα, και ο ένας θα τρώει τον άλλον για να ζήσουμε. Εκεί θέλουν να μας καταντήσουν οι κύριοι αυτοί. Κύριε Καμαρούδη, κύριε Καμαρούδη. Κύριε Καμαρούδη, με ακούτε? Έχετε αρκετό καιρό που διαμαρτύρεσαι, διότι δεν είναι... έχει ανακοινωθεί, ακούγεται μάλλον, ακούγεται εδώ και μήνες ότι θα κλείσει η εφορία του Ζαγκλιβερίου. Έχετε αρκετό καιρό που διαμαρτύρεσαι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι ενέργειες έχουν γίνει τόσο από εσάς, όσο από τους κατοίκους της περιοχής, όσο και από το Δήμο της περιοχής, ώστε να μην κλείσει τελικά. Ορίστε. Μα τι να κάνει άλλο κόσμος? Το μόνο που είναι να διαμαρτυρηθεί, να φωνάξει και τα λοιπά. Ποιος τον ακούει? Γράμμα κάναμε, τα κάναμε, υπομνήματα κάναμε, είπαμε τους λόγους που εξυπηρετούν την ύπαρξη της εφορίας αυτής, όλα τα είπαμε. Δεν μας ακούει κανείς. Οι βουλευτάδες που βγάλαμε και ψηφίσαμε, γιατί δεν έρχονται να μας ρωτήσουν? Ελάτε αδερφιά, που ξέρουν πολύ καλά το θέμα, να το εισάγουν κάτω και να πείσουν τους ευθύνοντες του Υπουργείου ότι πράγματι δεν είναι προς το συμφέρον αυτού του είδους οι εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεις. Διότι όπως είπαμε είναι απορρυθμίσεις. Αυτή είναι καταστροφή της ελληνικής επικράτειας. Καταστροφή. Τόσα χρόνια τέτοια κάνουμε και καταστραφήκαμε. Ας δούμε και διαφορετικά τώρα. Επειδή θέλουν οι υπάλληλοι, ας πούμε, της ΑΒ υπηρεσίας να υπηρετούν κοντά στο κέντρο, να είναι δίπλα στο σπίτι τους, σου λέει γιατί να υπάρχει η εφορία του Κλιβερίου και να πάω 45 χιλιόμετρα κάθε μέρα, να είναι στο Λαγκαδά ή να είναι στην Σταυρούπολη για να είμαι δίπλα στο σπίτι μου. Να κλείσει λοιπόν η εφορία του Κλιβερίου. Η εφορία του Κλιβερίου τώρα, η εφορία του Κλιβερίου πάει στο Λαγκαδά ή... ή απλά καταργείται? Η εφορία του Κλιβερίου βγάλανε μια διαταγή τώρα και του Σοχού θα συστεγαστούν. Δεν ξέρω μέχρι ποιο καιρό, στην εφορία Λαγκαδά. Θα συστεγαστούν. Άλλο τώρα. Όταν ο άνθρωπος από την Παλιόχαρα που είναι 70 χιλιόμετρα από το Λαγκαδά το μάθει αυτό, τι θα κάνει, θα αρχίσει να αντιδράπει, γιατί να είμαστε στο Λαγκαδά, πάμε σε άλλη φορεία, πάμε στην Αρδαία, πάμε στον Πολύγυρο κτλ.
Ευλόγως, δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα άρθρα. Πάνε δηλαδή με έμεσο τρόπο να καταστρέψουν κάποιες περιοχές που κράτησαν χρόνια και χρόνια τον κόσμο εδώ πέρα και προσφέρει αυτός ο κόσμος. Είναι παραγωγικός κόσμος. Και πάμε να την αναπτύξουμε την περιοχή. Γιατί θα ερημωθεί η ενδοχώρα. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα, απόκεντρα όπως λέω εγώ. Στην ενδοχώρα μέσα να βοηθηθούν οι κομοπόλεις που κράτησαν εδώ πέρα τον ελληνισμό και τους κατοίκους χρόνια να αναπτυχθούν για να δημιουργηθούν κίνητρα και να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο. Αλλιώς κοροϊδευόμαστε. Αλλιώς δεν έχει σωτηρία αυτή η πατρίδα. Εάν δεν το καταλάβουν οι κύριοι που είναι από πάνω και δεν ακούν τη φωνή των απλών, θα επαναλάβω εντός εισαγωγικών, ανθρώπων, οι οποίοι απλοί άνθρωποι είναι σοφότεροι από αυτούς τους κυρίους, κατά πολύ σοφότεροι, γιατί ξέρουν τη ζωή και την έχουν αδράξει από το σβέρκο, όπως λέμε, και μπορούν να δώσουν πληροφορίες σωστές. Δεν έρχονται όμως κοντά μας να μάθουν την αλήθεια. Κύριε Καμαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχουν την έδρα τους. Κύριε Καμαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είναι βουλευτές ή να είναι δήμαρχοι, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ασχοληθούμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω να τα μεταδώσει σε αυτά και να τα κάνετε και εσείς σημεία και να καταλάβετε ότι δεν το κάνουμε, επαναλαμβάνω, από στενά τοπικιστικά κίνητρα, αλλά από λόγους ακαθαρά πατριωτικούς, γενικού ελληνικού συμφέροντος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο Καμαρούδη. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Περισσότερα από 100 άτομα εμπλέκονται σε υπόθεση έκδοσης πλαστών διπλωμάτων οδήγησης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις αρχές σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος ιδιοκτητών σχολών οδήγησης, γιατρών, υπαλλήλων στην υπηρεσία, συγκοινωνιών, ενώ όπως ανακοινώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι οδηγοί αγόραζαν τα διπλώματα πληρώνοντας από 200 έως και 3.300 ευρώ για το καθένα ανάλογα με την περίσταση. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε έλεγχο φακέλου υποψήφιου οδηγού στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι είχε καταχωρηθεί ως επιτυχόν χωρίς να πάρει μέρος στις εξετάσεις. Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα αρχεία της παραπάνω υπηρεσίας, αποκαλύφθηκε ότι είχαν εξαφανιστεί συνολικά 102 φάκελοι, ενώ άλλα 86 άτομα είχαν εξασφαλίσει παράνομα διπλώματα οδήγησης χωρίς εξετάσεις. Νέο πλήγμα στο Υπουργείο Οικονομικών και στην απόφασή του να επιβάλλει το τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ δόθηκε από τα δικαστήρια, αυτή τη φορά από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω δικαστήριο, με χθεσινή προσωρινή διαταγή, απαγόρευσε τη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα από πτηνοτροφική μονάδα, επειδή η τελευταία υπάγεται στις εξαιρέσεις του νόμου και κακώς ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη της να καταβάλει το τέλος. Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη της πτηνοτροφικής μονάδας, Δημήτρης Καραγιάννης, είπε ότι το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπάρχει προσβολή προσωπικότητας του πολίτη. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι, σύμφωνα με τον κύριο Καραγιάννη, είναι η πρώτη φορά που δικαστήριο της Θεσσαλονίκης βγάζει απόφαση σε βάρος της υποχρέωσης καταβολής του τέλους, αφού μέχρι στιγμής όλες οι άλλες προσφυγές έχουν απορριφθεί. Στην αρμονική συνύπαρξη προσφυγικού οικισμού και των Βυζαντινών τυχών συνέτειναν οι προτάσεις φορέων, κατοίκων και ειδικών για την ανάπλαση ζώνης Πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών τυχών οδός Επταπυργίου, που διατυπώθηκαν κατά τη συνάντηση εργασίας και παρουσίαση της σχετικής μελέτης στην αίθουσα συσκέψεων της Αντιδημαρχίας Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση εργασίας, παρουσία του Δημάρχου Γιάννη Μπουντάρη και του Αντιδημάρχου Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων Ανδρέα Κουράκη, ήταν ανοιχτή για το κοινό και εκτός από τους εμπλεκόμενους φορείς προσκλήθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας. 20 σχάρες από φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων της ΕΙΑΘ κλάπηκαν σε μία εβδομάδα από περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, οι κλοπές σημειώθηκαν το διάστημα από 21 ως 28 Νοεμβρίου σε περιοχές της Σταυρούπολης, του Ευόσμου, του Ελευθερίου Κορδελιού και της Μενεμένης. Μάλιστα, η ΕΙΑΘ ΑΕ ζητά τη συνδρομή των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, καλώντας τους να καταγγέλουν άμεσα όποιο περιστατικό πέφτει στην αντίληψή τους. Οι καταγγελίες των καταναλωτών μπορούν να γίνονται στα τηλέφωνα 2310-318-314 και 2310-300-846. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο τον Ασπασίδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασπασίδη. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είδαμε μια απόφαση. Μας ακούει ο κύριος Ασπασίδης. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κύριε Ασπασίδη. Είδαμε μια απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που αποφάσισε σε μια πτηνοτροφική μονάδα τελικώς να μην κοπεί το ρεύμα, διότι κακώς είχε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη της να πληρώσει το τέλος των ακινήτων. Παρά αυτά όμως, όλες οι άλλες προσφυγές απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Ορίστε, ξεκινάω με αυτό, παρακαλώ.
όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι ένα άσχημο μέτρο, γι' αυτό το ονομάσαμε και όλοι μας χαράτσι. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τους πολύτεχνους, να ξεκινήσουμε από τους άνεργους, που ειδικά σε αυτές τις μέρες είναι χιλιάδες, να ξεκινήσουμε από τα άτομα με αναπηρίες, με ειδικές ανάγκες. Βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι ξέρετε τι, πληρώστε και θα δούμε. Πηγαίνει, ενώ παίρνει κάποιος ανάπηρο σύνταξη με 67%, σου λέει 80% και πρέπει να είσαι και παραπληγικός και δηλαδή δεν βλέπουμε κανένα πρόσωπο κοινωνικής πολιτικής, να το έλεγα, από αυτό το κράτος. Αυτό είναι που έχει στεναχωρέσει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι που έχει στεναχωρέσει όλο. Γιατί να μιλήσουμε? Να μιλήσουμε για τα λάθη που γίνονται και πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας να προσέχουν την τιμή ζώνης και πόσο χρεώνουν την τιμή ζώνης. Mm-hmm. Χιλιάδες τα λάθη εκεί. Πάρα πολλοί στο Δήμο έρχονται και παραπονιούνται και δικαίως όσον αφορά με τα λάθη που γίνονται. Άλλη τεράστια γραφειοκρατία. Πάνε εδώ, πάνε εκεί, πάνε στη ΔΕΗ, πάρε χαρτί, έλα εδώ στο Δήμο. Και πάλι όμως το κράτος, πληρώστε και θα δούμε, θα τα βρούμε. Δεν ρώτησε όμως τον κόσμο, έχει να τα δώσει? Τα δώρα κόβονται, οι μισθοί μειώνονται. Αυτή την περίοδο ο κόσμος είναι απεγνωσμένος, το ξέρουν όλοι. Είναι ένα πολύ άσχημο μέτρο και με τέτοια μέτρα δεν βοηθάμε ούτε στην ανάπτυξη ούτε στην οικονομία μας. Έχετε υπόψη σας χαρακτηριστικές υποθέσεις που έχει επιβληθεί το τέλος των ακινήτων και αναμένεται να εκδικαστούν στο επόμενο διάστημα? Ξέρετε κάτι, είναι να μην πω χιλιάδες, είναι εκατοντάδες τα προβλήματα. Έχω τη χαρά και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, με φίλους, με γνωστούς, με πελάτες στα δικαστήρια. Να, ήμασταν και σήμερα πριν λίγο και συζητούσαμε πάλι αυτό το θέμα. Είναι από πού να ξεκινήσω, είναι εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, και τα λάθη και η ταλαιπωρία και οι άνθρωποι που δεν έπρεπε να πληρώσουν. Βεβαίως, κάποιοι που είναι έφοροι, κάποιος ο οποίος έχει τη φορολογική του δήλωση, έχει τη δουλειά του και φαίνεται από τη φορολογική του, μπορεί να τα απεξέλθει βεβαίως, να συνεισφέρει ό,τι μπορεί. Αλλά ο ένας φόρος μετά τον άλλον. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ θα πω και θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, ότι μία μόνο από τις προσφυγές έγινε δεκτή από το δικαστήριο, ναι, τουλάχιστον εδώ από το, ναι, πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, και όλες οι άλλες απορρίθηκαν. Ναι. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Διότι ακούμε ότι υπάρχει συνταγματικό κενό στην ιστορία με το Χαράτσι. Ενώ βλέπουμε ότι τα δικαστήρια δεν το αναγνωρίζουν αυτό το κενό. Ή κάνω λάθος? Ορίστε. Δεν είμαι νομικός. Αλλά μιλάω με έναν καλό δικηγόρο, γι' αυτό και θέτω το ερώτημα. Ορίστε, κύριε Σπασίδη. Ναι. Εγώ, για να μην, λέμε έτσι λόγια στον αέρα, δεν θα ήθελα εγώ προσωπικά. Θα ήθελα να σας πω ότι κάθε περίπτωση, το ξέρουν οι συνάδελφοι δικηγόροι και οι αξιόλογοι δικαστές, και οι δικαστές είναι άνθρωποι που βλέπουν την καθημερινότητα, βλέπουν τι γίνεται στον κόσμο μας, βλέπουν τις ανάγκες του κόσμου. Δεν έχουν έρθει δικαστές από κάπου αλλού. Αυτό που θα ήθελα να πω, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Διαφορετικοί οι λόγοι οι οποίοι έχει προσφύγει κάποιος. Οπότε να μπαίναμε στην ουσία δεν θα ήταν σωστό. Γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το να δώσουμε λάθος πληροφορίες σε κάποιον συνδημότη μας, σε κάποιον συμπολίτη μας, και να έχει εσφαλμένη άποψη. Γιατί αυτό που λέτε, πληροφορία, κυρία Σπασίδη, είναι, ναι, από τη μία είναι απόλυτα αποδεκτό. Βεβαίως και είναι απόλυτα αποδεκτό. Από την άλλη όμως, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, φτάνει ο άλλος σε θέση να πάει στα δικαστήρια για μια τέτοια ιστορία, και προφανώς δεν είναι κάποιος πλούσιος που θα το κάνει αυτό, είναι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, έτσι, ότι θεωρεί ότι αδικήθηκε, και γι' αυτό πάει στα δικαστήρια για να βρει το δίκιο του. Έτσι. Μου κάνει, σας λέω, πολύ μεγάλη εντύπωση που τελικώς από τα δικαστήρια έχουν απορριφθεί όλες οι προσφυγές πλην μίας. Οπότε, ναι, τελικώς έχει συνταγματικά κενά αυτή η ιστορία ή δεν έχει? Έχει πάρα πολλά συνταγματικά κενά. Mm-hmm. Και εδώ, ξέρετε τι θα ήθελα να πω? Ορίστε. Ότι
σε μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες αποφασίζουν και λένε βάζουμε αυτό το μέτρο. Βεβαίως είχαμε ακούσει τον Υπουργό, τον κύριο Βενιζέλο, 23 Ιουλίου, που έλεγε η ΔΕΗ είναι κοινωνικό αγαθό και δεν μπορούν να επιβάλλονται φόροι. Και μετά από 1,5 μήνα έρχεται και λέει κενό υπάρχει. Μέσα σε μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες έρχονται και επιβάλλουν ένα χαράτσι. Αλλά δεν ξέρουν να έχουν την οργάνωση, αυτό πιστεύω είναι ότι μας λείπει κιόλας, και στην νομοθεσία. Δεν έχουν την οργάνωση να κάνουν κάτι σωστό. Σωστό. Έρχεται τώρα, μετά από τόσους μήνες, και που ήδη κάποιοι συνδημότες μας και συμπολίτες μας έχουν πληρώσει, και σου λέει, α, η τάδε κοινωνική τάξη θα το δούμε, μήπως δεν. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Πραγματικά ο κόσμος είναι εκνευρισμένος. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι παίζουν με τον κόσμο. Παίζουν με τον κόσμο σε μια περίοδο όπου δεν έχει πετρέλαιο να βάλει. Ξέρετε ότι σε εκατοντάδες πολυκατοικίες οι μισοί ή οι ένικοι δεν μπορούν να συνεισφέρουν και να βάλουν πετρέλαιο. Και αναγκάζονται και οι άλλοι που έχουν κάποια χρήματα και μπορούν να βάλουν για τα κοινόχρηστα να μην δεν έχουν. Σε μια τέτοια κατάσταση, οικονομική κατάσταση, έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να παίζεις με ανθρώπους όπου παίρνουν 300, 400 και 500 ευρώ και να τους ζητάς 400 ευρώ για να καταβάλεις τη ΔΕΗ. Αυτά είναι απαράδεκτα και καλά κάνει ο κόσμος και έχει ξεαγριωθεί, έχει ξεσηκωθεί και όλοι μας, και όλοι μας. Απλά όλοι μένουμε με την απορία. Δεν τον βλέπω τον κόσμο ούτε ξαγριωμένο ούτε ξεσηκωμένο, κύριε Σπασί, θα μου επιτρέψετε. Και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ χάρηκα όλους τους συνδημότες μας που ήταν αρκετός κόσμος. Οργανώθηκαν, ήρθανε και να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν. Γιατί προσωπικά και εμένα θα μπορώ να σας πω ότι δεν με ικανοποίησε η στάση του Δημάρχου, που θεωρείται και ένας δήμαρχος έτσι πιο ανατρεπτικός, έτσι πιο λαϊκός να το πω. Δεν είδα καμία τέτοια στάση να είναι δίπλα στο δημότη, δίπλα στον πολίτη, να πάρει, να σηκώσει τα στήθη του και να πει ναι, ας έρθουν από μένα πρώτα να μου κόψουνε και εμείς θα τα στηρίξουμε. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος σε όλη την Ελλάδα. Αν εμείς δεν κάνουμε και το πρώτο βήμα, μαζί και με το Δήμο Αθηναίων και με το Δήμο Πειραιά, από πού θα ξεκινήσει? Είδαμε στη Στυλίδα και μπράβο του στον Δήμαρχο, και τότε με τα διόδια είχε βάλει και δέχτηκε να περάσει και το αυτόφορο, και τώρα με το χαράτσι και άλλοι δήμοι έχουν ακολουθήσει. Αν δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους δημάρχους, βεβαίως ο κόσμος δεν μπορεί να αφήσει και το μεροκάματό του να μαζευτούν όλοι κάθε μέρα να είναι στο Δημαρχείο και να φωνάζουν για αυτό το θέμα. Πρέπει να, από τη μία έχουμε να δουλέψουμε ο κόσμος και εμείς, και από την άλλη πρέπει να μας βοηθήσει. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάρχει ο Δήμαρχος, υπάρχουν αντιδήμαρχοι. Αν δεν ξεκινήσει από όλους ενωμένους, δεν μετράει σε ποια παράταξη θα είσαι. Αν δεν ξεκινήσει από όλους μας οργανωμένα να πούμε ναι, παίρνουμε μια απόφαση και πάμε όλοι μαζί στα δικαστήρια. Πάμε όλοι μαζί στα δικαστήρια. Αν δεν πάρουμε μια απόφαση τέτοια, δεν μπορεί ο κόσμος να βρει το δίκιο του, να το πω. Κύριε Σπασίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε έτσι. Βεβαίως. Και για τους εργαζόμενους, όπου έχουμε να πούμε αρκετά της καθαριότητας. Έτσι, σε κάποιο επόμενο δελτίο. Θα τα πούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Θα με συγχωρείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την ίδρυση κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του νερού εξετάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σε κοινή πρωτοβουλία με τα πανεπιστήμια της Ισπανίας, της Τουρκίας και του Ισραήλ υπό την αιγίδα του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρίτανη του Αριστοτελείου Γιάννη Μιλόπουλου, η προσπάθεια ενός τέτοιου μεταπτυχιακού προγράμματος ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων που ειδικεύονται σε ανάλογα ζητήματα και αποδεικνύει αφενός τη συμβολή του Αριστοτελείου στην έρευνα και την εκπαίδευση σε αντικείμενα εχμής, αλλά και αφετέρου την εξωστρέφεια του Ιδρύματος προς νέες διεθνείς συνεργασίες με πανεπιστήμια της Μεσογείου. Πάνω από 37.000 καταγγελίες για παραβάσεις του αντικαπνιστικού νόμου δέχτηκε από την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 2011 η Γραμμή Ενημέρωσης και Υποστήριξης για το Κάπνισμα 1142 του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Συγκεκριμένα, κατεγράφησαν 37.205 καταγγελίες, από τις οποίες οι 33.363 αφορούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 2.283 εργασιακούς χώρους δημοσίου τομέα, οι 1.152 εργασιακούς χώρους ιδιωτικού τομέα και οι 407 άλλους δημόσιους χώρους, αεροδρόμια καθώς και χώρους αναμονής.
Ακριβά και περισσότερα φάρμακα από ό,τι χρειάζεται συνταγογραφούν οι γιατροί, απαντά η πλειοψηφία των πολιτών που σε ποσοστό 84% δηλώνει ότι υπάρχει πολυφαρμακεία και αυτή οφείλεται στους γιατρούς κατά 50%, στους ασθενείς κατά 24%, στις φαρμακευτικές εταιρείες κατά 19% και κατά 4% στους φαρμακοποιούς. Σε ποσοστό 92% θεωρεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες επηρεάζουν τους γιατρούς για να προωθούν περισσότερο τα ακριβότερα φάρμακα και το 95% ότι η πολιτεία θα έπρεπε να ελέγχει τη συνταγογράφηση των γιατρών. Τα στοιχεία προκύπτουν από την πανελλαδική έρευνα Ελλάς Health 4 για την υγεία των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής τον προηγούμενο μήνα σε δείγμα 1.008 ατόμων. Η τρίτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική ανεξάρτητη ανθρωπιστική διεθνή οργάνωση Γιατροί του Κόσμου, έχει προγραμματίσει στις 10 Δεκεμβρίου δράση για τη συλλογή φαρμάκων. Συγκεκριμένα, στην πλατεία Αγίων Αναγύρων και στην πλατεία Προφήτη Ηλία, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, θα βρίσκονται αντιπρόσωποι της οργάνωσης και θα συλλέγουν τα φάρμακα που θα φέρουν οι δημότες της Θεσσαλονίκης. Στον άξονα της Αριστοτέλους μέχρι την αρχαία αγορά αλλά και στους χώρους της Διεθνής Έκθεσης θα χτυπά φέτος η καρδιά των Χριστουγέννων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήδη ένα εντυπωσιακό καρουζέλ και ένα παγοδρόμιο τοποθετήθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, ενώ στο χώρο της έκθεσης ξεκίνησε από χθες να λειτουργεί ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο με ποικίλες δράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν θα στήσει φέτος το γνωστό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε και το καραβάκι που αποτελούσαν σταθερά στοιχεία του εορταστικού διάκοσμου της πόλης. Η νέα διοίκηση επέλεξε ένα άλλο μοτίβο, στο πλαίσιο του οποίου υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο με τη σειρά του συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία για τη δημιουργία θεματικού πάρκου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων στον άξονα της Αριστοτέλους. Εντυπωσιακή είσοδο τουριστών από νέες αγορές όπως το Ισραήλ, η Ρωσία, η Τουρκία και η Αλβανία. Αύξηση τουριστών από παραδοσιακές βαλκανικές αγορές όπως η Ρουμανία, η Σερβία και η Βουλγαρία, αλλά και εξίσου εντυπωσιακή άνοδο του αριθμού των Αιγυπτίων, καταγράφουν στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης που χαρτογραφούν τις διανυκτερεύσεις στην πόλη. Το 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011, στον αντίποδα, ο αριθμός των Ελλήνων συνεχίζει να συρρυκνώνεται, γεγονός που αποτυπώνει μια μεταστροφή στο τουριστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι οι πελάτες των ξενοδοχείων της πόλης για σχεδόν 35 χρόνια ήταν στη συντριπτική τους πλειοψηφία, κατά 75% Έλληνες. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι σημερινές ειδήσεις για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό απόγευμα.